αυτή τη στιγμή στη λειτουργία υπάρχει μόνο μια μικρή μονάδα του εργοστασίου Α, γιατί υπάρχει κι άλλο εργοστάσιο το οποίο θα πάμε από εκεί να δούμε. Αυτό θα πάμε να δούμε. Αυτό είναι σε λειτουργία. Δεν είναι δικά. Είναι δικά του αυτό. Όταν θα χτιζόταν το περιβόλιο, όταν θα φτιαχνόταν το περιβόλιο του λιμάνιου του Αστακού, που θα γινόταν η μεγάλη μπίζνα. Οπότε είχε πάει και είχε αγοράσει ένα πολύ μεγάλο. Είχε αγοράσει ένα τεράστιο οικόπεδο. Η Αλάπης είναι μια μεγάλη φαρμακοβιομηχανία, πρώτη στο χώρο παραγωγής, γενώσιμου φαρμάκου και φαρμάκου δικό της με δική της άδεια κυκλοφορίας. Παρήγαγε φάρμακα για χοληστερίνη, για ζάχαρο, καρδιολογικά, σιρόπια, αντιβυχικά, παράγει το ακόμα το πούλβο, το οποίο είναι μοναδικό στην αγορά και το παράγει για τρίτους, για την Abbott. Η Abbott είναι μια μεγάλη πολυεθνική φαρμακοβιομηχανία που δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα. Είναι δικό της προϊόν το πούλβο και το παράγει στην Αλάπης. Η Αλάπης παίζει το ρόλο του φασόν. Δουλεύει για την Abbott, πληρώνεται από την Abbott και παράγει το πούλβο, το συγκεκριμένο σκεύασμα κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες που δεν υπάρχουν άλλες στην Ελλάδα. Είμαστε μοναδικοί που μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα παραγωγής αυτού του σκευάσματος. Απασχολούσε το 2011-12 γύρω στα 1.200 άτομα. Μεγάλη βιομηχανία. Μεγάλη βιομηχανία. Είχε, πέρα από τις παραγωγικές μονάδες, είχε και διακίνηση και αποθήκη. Όταν μας εξαγόρασε ο Λαβρεντιάδης, είμαστε 2.200. Η εταιρεία ήταν η πρώτη στα Βαλκάνια. Είχαμε τη μεγαλύτερη δραστηριοποίηση στις εξαγωγές. Προμηθεύαμε τις μεγαλύτερες φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία της Ελλάδας. Και από παραγωγή είμαστε από τις πρώτες, όχι πρώτη, αλλά από τις πρώτες στην παραγωγή γενώσιμου φαρμάκου στη χώρα. Εξαγοράστηκε το 2009 από τον Λαβρεντιάδη και από εκεί και πέρα, από το 2011 και μετά, άρχισε να φαίνεται η απαξίωσή της. Σταμάτησε να πληρώνει τους προμηθευτές της, άρχισε να διώχνει τις εταιρείες για τις οποίες έκανε διακίνηση και προμήθευε φαρμακεία, φαρμακαποθήκες. Δεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις απέναντι στους πελάτες της. Με αποτέλεσμα να σταματήσει και η παραγωγή και η διακίνηση και η αποθήκευση των προϊόντων. Η εταιρεία άρχισε να απαξιώνεται όχι λόγω της οικονομικής κρίσης. Ο Λαβρέντζης Λαβρεντιάδης τράβαγε δάνεια από τράπεζες για να χρηματοδοτήσει υποτίθεται τον όμιλο. Εμείς σαν εργαζόμενοι δεν είδαμε ποτέ τα χρήματα αυτά να μπαίνουν στον όμιλο. Σταμάτησαν να πληρώνονται οι προμηθευτές. Ενώ δάνεια παίρνονταν, οι προμηθευτές μέναν απλήρωτοι, με αποτέλεσμα να μην μας παρέχουν πρώτη ύλη, να μην μπορούμε να παράγουμε. Κάναμε τη διακίνηση, εισπράταμε χρήματα για τους πελάτες μας και δεν τα αποδίδαμε. Με αποτέλεσμα οι πελάτες μας σιγά σιγά να αρχίζουν να φεύγουν. Οπότε το αποτέλεσμα της κρίσης δεν ήταν το αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που έπεσε ταυτόχρονα στην Ελλάδα, αλλά ήταν η κακή διαχείριση αυτών που είχαν την επιχείρηση. Φαντάζομαι η κρίση, το τομέα της υγείας τον έχει επηρεάσει και πόσο, αν τον έχει πραγματικά επηρεάσει, δηλαδή οι άλλες φαρμακοβιομηχανίες έχουν πρόβλημα. Όχι, όπως φαίνονται οι άλλες φαρμακοβιομηχανίες δεν έχουν πρόβλημα, γιατί καταρχήν βλέπουμε στο χώρο μας γύρω-γύρω να γίνονται και εξαγωγές. Δηλαδή οι βιομηχανίες οι ελληνικές έχουν πλέον γίνει και μια μεγάλη εξαγωγική δύναμη στο φάρμακο. Και όπως ξέρουμε, το φάρμακο, όπως και να γίνει, μπορεί να λένε ότι μειώθηκε το κόστος στα κρατικά ταμεία γιατί πήρανε κάποια μέτρα για το φάρμακο. Παρ' όλα αυτά, ο πολίτης εξακολουθεί να έχει ανάγκη από το φάρμακο. Απλά το βάρος έχει φύγει από το κράτος και έχει πέσει στην τσέπη του πολίτη. Εξακολουθούν να πουλάνε και εξακολουθούν να παράγουν οι
φαρμακοβιομηχανίες. Και εσείς πήγατε στον ΑΕΒ το Γενάρη, τέλος Γενάρη, στο τρίμηνο. Τον νο. Ναι. Στο τρίμηνο. Και τώρα τρέχει αυτό. Ναι, ναι. Πόσα σας δίνει? 380. 380. Εντάξει, εξαρτάται και την... 360, ε. Κάθε παιδί 10%. Είναι από το λογαριασμό αυτό της αφαιρεγγιότητας. Όχι επίδομα ενεργεία, γιατί για να πάρει επίδομα ενεργεία πρέπει να απολυθεί. Το πρόβλημα των εργαζομένων. Τι γίνεται με του εργαζόμενου? Άρχισε από τον Οκτώβριο του 2011 να ζητάνε μείωση στους μισθούς του κόσμου, το οποίο το αντιδράσανε και δεν πέρασε. Το επόμενο βήμα της διοίκησης ήταν να βγάλει τον κόσμο που δεν δέχτηκε τη μείωση του μισθού του σε διαθεσιμότητα. Και μόλις έληξε το μέτρο της διαθεσιμότητας, οργανώσαν ένα πλάνο ομαδικών απολύσεων. Χωρίς να δώσουν κάποιο κίνητρο ή κάτι παραπάνω από τα νόμιμα, τους δώσανε την αποζημίωση σε βάθος ενός χρόνου, υποσχετική ουσιαστικά πήρανε, και έτσι παρόλα αυτά προσελκύσανε γύρω στα 250 με 280 άτομα πέρσι να φύγουνε, συν την ΚΠΠ Μαρινόπουλος που έφυγε, αποχώρησε όλοι. Το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή είμαστε 330 εργαζόμενοι. Οι 170 από αυτούς είναι σε επίσκεψη εργασίας από τον Νοέμβρη που σταμάτησαν οι πληρωμές. Δηλαδή είστε απλήρωτοι. Απλήρωτοι. Από τον Νοέμβριο του 2012. Η πλειοψηφία του κόσμου, εκτός από μία μικρή μονάδα, είναι η μονάδα που σας είπα και πριν που βγάζει το πούλβο, δουλεύει για τρίτον, για την Άμποτ. Η Άμποτ έχει αναλάβει το κόστος προμήθειας των πρώτων υλών, το κόστος στο εργατικό και της λειτουργίας του εργοστασίου, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται με καθυστέρηση, παρόλο που δουλεύουν κανονικά το 8ωρό τους και δεν έχουν και την δυνατότητα να βγουν σε επίσκεψη εργασίας, δεν τους αφήνει ο νόμος. Φροντίζει η εταιρεία όταν πλησιάζει το τρίμηνο να τους δώσει έναν μισθό έτσι ώστε να τους κρατάει εχμάλωτους μέσα και να γίνεται η παραγωγή του πούλβου, που είναι τρίτου, ξαναλέω. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι απλήρωτοι από τον Νοέμβρη και ζουν με το επίδομα επίσκεψης που είναι του αφαιρέγγιου εργοδότη. Πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι, πρώτα? Γύρω στους 170. Από τους δύο, για να καταλάβω, τους 1.200, πόσοι απολύθηκαν νόμοι, πήραν αποζημίωση κλπ? 300 του Μαρινόπουλου που πήραν την αποζημίωση τους κανονικά και φύγανε. Άλλοι 300 από εμάς που φύγανε κανονικά στις... που συμμετείχαν στο πλάνο της ομαδικής απόλυσης. Και το μεταξύ προχώρησαν και οι απολύσεις, συνέχισαν οι απολύσεις με το 5% κάθε μήνα, έδιωχνε και σε αυτούς χρωστάει τις αποζημιώσεις τους, γιατί τους έδιωξε δεν τις πήρανε, και άνθρωποι που αποχωρήσανε με διάφορες άλλες συμφωνίες. Πώς είναι οι άνθρωποι που αποχωρήσαν και δεν πήραν αποζημίωση? 280 άτομα. Χρωστάνε σε 280 άτομα αποζημιώσεις. Ναι. Το επίδομα πώς είναι? Το επίδομα τώρα σε επίσκεψη. 360 ευρώ συν τα προστατευόμενα μέλη που έχει ο καθένας. Ναι. Αυτό είναι το γεγονός της ελευθερωτικής. Από το βιβλιοτήδη. Πρέπει να κλείσει μία για πρώτα. Μην σπερίπτε. Εδώ ήταν συσκευασία. Από όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί, προέκυψε η ανάγκη να οδηγηθεί η εταιρεία σε πτώχευση. Οπότε αύριο έχουμε το δικαστήριο της αίτησης πτώχευσης της εταιρείας. Την αίτηση την έχουν ζητήσει οι 280 απολυμένοι που δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις τους και πάει να τους εντάξει τους πιστωτές της και περιμένουμε το αποτέλεσμα για να δούμε τι θα προκύψει από εκεί και πέρα. Η εταιρεία τον Γενάρη του 2013 εκδικάστηκε μάλλον η αίτηση υπαγωγής της στο 106 ΙΑ. Αυτό είναι άρθρο ειδικής εκαθάρισης εν λειτουργίας. Απαλλάσσει την εταιρεία, τον εργοδότη από τις ποινικές του ευθύνες και από τα δημιουργημένα χρέη που έχει, έτσι ώστε να μπορέσει να την επαναγοράσει με κάποιο άλλο πρόσωπο σε πολύ
χαμηλή τιμή έναντι της πραγματικής της αξίας. Εμείς σαν εργαζόμενοι είχαμε πάει εναντίον του συγκεκριμένου άρθρου στο πτωχευτικό κώδικα, γιατί πουθενά δεν έβγαινε από το σχέδιο που είχε καταθέσει ο εργοδότης ότι μπορούσε όλη την περίοδο που θα κρατούσε η εκαθάριση λειτουργία να είμαστε πληρωμένοι, να έχουμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές, το μισθό μας και να έχουμε και ένα αύριο, να υπάρχει ότι θα υπάρξει εργοδότης την επόμενη μέρα. Απορρίφθηκε το άρθρο 106. Επόμενο βήμα, εμείς όντας απλήρωτοι από το Νοέμβριο του 2012 και χωρίς να έχουμε μέλλον, είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια εταιρεία, ούτε εργαζόμενοι, ούτε άνεργοι, απλήρωτοι και χωρίς να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να είμαστε όντας άνεργοι, να και την επόμενη μέρα να δούμε πώς θα μπορέσει αυτό το πράγμα, αν μπορέσει ποτέ να ξαναλειτουργήσει, μπαίνοντας σε πληστηριασμούς και αν υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιο άλλο εργοδότη να το πάρει αυτό το μαγαζί.